Το διήμαν ο τίτλος είναι «Σκληρά παπούτσια». Αυτό βιογραφικό να ποιήμα και το θεωρώ έναν από τα πιο συγκινησιακά διήματα της Κύπρου. Δεν λέω ότι είναι καλό να αριστούργημα, αλλά συγκινησιακό. Ετοιμαστείτε καρδιές. Δεν ξέρω αν θα κάποτε διάβαζα καλά ήταν η φωνή τώρα. Τον Δεκέμβρη του 43 αρρώστησα βαριά. Η αρρώστια, μια ύπουλη πλευρίκη, κράτησε όλο το χειμώνα και την άνοιξη. Αναγκάστηκα να διακόψω τις σπουδές μου στο Λύκειο, χάνοντας ένα χρόνο εξαιτίας της κατάστασης μου. Ξανάρχισα τη δευτέρα τάξη το φθινόπωρο του 44. Τον Μάη, σαν τελειώσαμε το θέλημα των Γρυθαριών, οριστικά βρισκόμουν στο στάδιο της ανάρρωσης. Ήμουν 14 χρονών και κάτω. Το μακρινό καλοκαίρι του 1944 το έζησα με ένα θριαμβευτικό αίσθημα νίκης και ασφάλειας. Ήμουν πεπισμένος ότι σκαπουλάροντας την αυτή τη φορά, φτηνά να λέει, φτηνά να λέει, θα πέρναγαν χρόνια προτού αντιμετωπίσω νέα απειλή. Δεν είχαν αφυπνιστεί καλλιτεχνικές ανησυχίες μέσα μου. Δεν με τυραννούσε σκεπτικισμός. Ζούσα διάβολο. Έτρεπα θερμά αισθήματα προς τα σκυλιά και μεσαγίνευαν άγρια πουλιά και ζώα, αλεπούδες, λαγί, πέρδικες, μελισσοφάγι, σαλαπετινή. Με τραβούσαν τα κυνηγετικά όπλα. Είχαμε μια καφετιά χωράδα. Κάπως σεβαστής ηλικίας, χαμηλούτσικη, σχεδόν σαν ένα πόλι. Τριγύριζα με αυτή, μέρα και νύχτα, καβαλικεύοντας χωρίς επίστρωμα. Ναι. Τα πόδια μου σπάνια άγγιζαν τη γη. Μάντισα, μάντισα, ονομαζόταν η φοράδα. Δεν επιθυμώ τώρα να παραστήσω τον Τάκη Πλούμα. Ο Τάκη Πλούμα στο βήμα του Μαρακάση που λέει για ένα ξάδερφο του που επέθανε με τα λοιπά. Α, και για να φύγει. Όχι, ο Τάκη Πλούμα περίφημο βήμα του Καριωτού του Μαρακάση. Δεν επιθυμώ τώρα να παραστήσω τον Τάκη Πλούμα. Ωστόσο παράβγαινα σε κούρσες με άλλα παιδιά. Πήδαγα καβάλα, φράχτες και χαντάκια. Κατέβαινα στη θάλασσα. Μισή με μια ώρα δρόμο στα νότια του χωριού μας, κατά την ταχύτητα του αλόγου. Λίγες φορές έπεσε, χωρίς μεγάλη πλάτη. Ένα μεσημέρι, πολλοί εργάτες και εργάτριες έτρωγαν πιλάφι μέσα στο μακρινάρι τον Κούλαγκα. Το μακρινάρι το κάμα και σχολείο πλήρω. Εκείνη την εποχή είναι ο παπάς. Ήταν το 43 ο παπάς και παντρεύτης το σχολείο. Το μακρινάρι του Σύρου. Εσείς και πίσω τη σέλια. Α, έχω πίσω. Μπράβο. Εσύ είναι παρατηρητικό. Είναι πολύ αξυπνός ο κόσμος. Δεν είναι αμφιβά. Έτσι λέει ο Κώστας. Μου έριξαν έναν πόντο, αν μπορούσα να μπω καβαλάρης στο σπίτι. Ημάντησα, μάντησα, δεν δίστασε στο πρόσταγμα. Ανέβηκε τα σκαλοπάτια σαν σύμφουρας και δρασκέλισε το κατόφλι. Καμαρωτή, σαν να ήταν ένας κύκνος.
έκανα εύχυπος το γύρο της τραπέζης. Λόγω της πρόσφατης ασθένειας μου, δεν με υποχρέωνα να δουλεύω στα χωράφια. Παρακολουθούσα το θερισμό και έφευγα με την φοράδα όταν βαριόμουν. 2-3 χρόνια πριν από τον πόλεμο, η οικογένεια μου είχε αποκτήσει, ήταν όλοι μαζί του, δίπλα οι παπάς μου, είχαν αποκτήσει με χρέος από τους Χατζησωτηρίους στο Βαρόσιντι, οι οποίοι είναι καπτήλοι μου πολλά. Μια περιστική μηχανή μάρκας Άλπιο, πράξη που φανέρωνε οικονομική αποκοτιά την τότε εποχή. Πολλοί θαύμαζαν τη μηχανή, μόνον όσοι επέμεναν να θερίζουν με δρεπάνια έβρισκαν λυψή την απόδοσή της, γιατί άφηνε κάτι. Τα τάγκηροι που ήταν μέσα στην αυλή μας ύστερα. Τους παπάδες, τώρα μπορεί να υπάρχει μέσα στην αυλή. Υπάρχει. Ναι. Χρειαζόντουσαν πολλές γυναίκες για το δέσιμο των δεματιών. Μαζί με τις θεριστίνες ήταν και μια Τουρκάλα, συνομήλικη μου, το πολύ ένα χρόνο μεγαλύτερη. Ήξερα τον πατέρα της, έναν άνθρωπο φιλήσυχο που έβοσκε λίγες κατσίκες. Είχε 2 αδερφούς μικρότερους, έξερα τους κάτι. Πώς τους έλεγα? Φαντήλ, λέγονταν ο πατέρα, δεν το γράφω. Φοβερή φτώχεια έδερνε την οικογένεια. Η τουρκοκούλα ήταν ξανθή και το πρόσωπό της είχε ένα υγιές ρόδινο χρώμα. Τα λιοπύρια δεν πείραζαν την επιδερμίδα της με εκείνο το αντικαλεστητικό ξεφλούδισμα της μύτης και του μετώπου. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν όμορφη ή απλώς υποπέφτη. Στην ηλικία πρέπει να είναι κανείς φοβερά αν δεν τη χάνει συμπαθέστατος. Από την τωρινή γνώση μου κρίνω ότι η άγουρη κοπέλα έμοιαζε σαν Γερμανίδα ή Σκανδιναβή παρά Τουρκάλα. Μπορεί το σόι της να κρατούσε από τους παλαιούς Φράγκους κατοίκους της Κύπρου που αναγκάστηκαν να τουρκέψουν τον 16ο αιώνα. Φόραγε ρούχα από χοντρό ύφαγμα και σκληρά παπούτσια απερίγραπτης αθλειότητας. Έχω μια υποψία ότι η μικρή Τουρκάλα με έβλεπε με κάποια περιφρόνηση, καθώς χαιρόμουν μέρες αργίας τον καιρό που ο άλλος κόσμος κοπίαζε στο θέρο. Ύστερα από την ιστορική επέλαση μου στο Μακρινάρι μου έκανε μια παρατήρηση πως η συμπεριφορά μου ήταν απαράδεκτη στην ηλικία μου. Έτσι περίπου. Η Τουρκάλα και εγώ ήμασταν οι πιο μικροί από όλους τους θεριστάδες. Μέρα με τη μέρα ανταλλάζαμε λίγες λέξεις και βαθμιαίως φτάσαμε στο στάδιο το οποίο στη διπλωματική γλώσσα καθορίζεται σαν ομαλοποίηση των σχέσεων. Αν έλεγα τώρα ότι αναπονώ τις βαρισίμαντες ανταλλαγές 15χρονων πριν 70 τόσα χρόνια, θα προκαλούσα ελαφρό μιλίαμα στον αναγνώστη. Δεν συζητούσαμε στα χωράφια και στον γάματο του θερισμού την τελευταία ερμηνεία του Φιντέλιο. Το Φιντέλιο είναι όπερα του Μπετόβεν. Τρυφερότητες δεν εξωτερικεύσαμε ποτέ. Μήτε προέβηναν εις εκμυστηρεύσεις. Άτυχος δεν είναι ο άνθρωπος που ασχολείται
με παιδικά η Βίβλια. Θέλω να γράψω μια λυπητερή ιστορία. Ο Θέρος γινόταν σε ένα μεγάλο χωράφι δυο μίλια στα ανατολικά του χωριού μας. Το χώμα ήταν κόκκινο, κόκκινος ο ίδιος και τα στάχια κόκκινα σαν το αίμα λαγού. Το χωράφι ανηφόριζε στενεύοντας και ακουμπούσε στη βάση ενός μικρού νόπου με ογκώδεις πέτρες και λίγα πέφκα. Το σχήμα του στο μυαλό μου έμοιαζε με κεφαλαίο γάμο. Μαζεύοντας τα στάχια, η μικρή του Κάρλα γύρισε το ιδρωμένο πρόσωπο της επάνω και υπέβαλε εύλογη απορία. Εσύ, ένας άνθρωπος, να μην έχεις καλά παπούτσι. Πρώτη φορά με είπαν άνθρωπος. Κανένας εύκολος δεν μου ξανά έκανε τέτοιο κομπλιμέντο. Παρά το όνειδος των παπούτσιων, ομολογώ, με κολάκεψαν τα λόγια του. Σχεδόν καλύτερα παρά αν μου έλεγε «Είσαι βρε πέρας ένα όμορφο παλικά». Σίγουρα, στη ζυγαριά της κρίσης της, το να είναι κανείς πλούσιος άρχοντας ήταν βαρύτερο από κάθε ομορφιά και παλικαριά. Λυπηρών που τα παπούτσια μου αποδείχτησαν ένα είδος αχιλίας τέρνας. Πράγματι, είχαν μια κάποια αρχαιολογική ιδιότητα. Ήδη αποτελούσαν αντικείμενο σχολείο για όλες τις φαρμακομίτες στη γειτονιά. Οι μέγερες αυτές παραγνώριζαν το πρωτόκολλο καλών τρόπων, το απαγορεύον προσωπικές παρατηρήσεις. Ναι. Τι τάχα να απάντησα στη μικρή τουρκίση. Ίσως ότι διέθετα ένα πολύτιμο ζεύγος υποδημάτων και βέβαια δεν τέριαζε να τα σέρνω στα χωράφια. Συνεχίζει. Ο διάλογος με την Τουρκοπούλα, το εκθαυμωτικό θέρος του 44, ήταν η αματική σφυσή. Τα λόγια της με βοήθησαν να τεινάξω από πάνω μου το μίασμα της αρρώστιας που είχε σφινωθεί στο πλευρό μου σαν ένα κουβάρι σφίκε. Τόσους μήνες. Πού θα έπρεπε να βάλεις, ωραία. Πέρασε κανένας χρόνος. Επανέλαβα τις σπουδές μου στην πολιτεία. Τυχαία άκουσα ότι τη μικρή του Κάλλα που καλά καλά δεν είχε πατήσει τα 16, την πούλησαν οι γονείς της σε έναν αράπη από την Παλαιστίνη. Τέτοια δράματα και σκλαβοπάζαρα συνέβαιναν τακτικά. Μουσουλμάνοι από τις γειτονικές χώρες ταξίδευαν στην Κύπρο για να ψωνίσουν οι γυναίκες. Ανίποτη κακοριζικιά μάσκιζε τους περισσότερους Τούρκους της Κύπρου. Πού να βγάλουν τις θυγατέρες τους για περιχράποσα. Οι κοπέλες, πολύ μικρές στην ηλικία, ακολουθούσαν τους αφεντάδες ή συζύγους των στα ξένα και δεν μεταγύριζαν ποτέ. Μήτε κανένας άκουγε τι απολύνω. Αυτά τα λόγια δεν τα γράφω χάρη προπαγάνδα, ούτε προς κακολογία φτωχών ανθρώπων. Ένας γονιός οποιασδήποτε φυλής δεν αποχωρίζεται το παιδί του όπως όπως. Δεν παραδίνει, δεν το παραδίνει στα χέρια άγνωστων ανθρώπων. Αν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τέτοια αγωνία. Έτυχε
να δω τη μικρή του σκάλα την ημέρα που θα έπαιρνε το καΐκι να πάει στη ξενικιά. Καθόταν στην πλατεία του Αγίου Λαζάρου κάτω από τις παλαιές καμάρες. Ο σύζυγος και κύριος της ήταν δίπλα της, μαζί με τους γονείς της και άλλους Τούρκους. Φαινόταν άνθρωπος αγαθός. 35... Ο γαμπρός ήταν αγαθός. Ναι. 35 έως 45 χρόνων. Με λαψός, με μουστάκι, σαν καλοζωισμένος. Κολυμπούσε σε μια φορεσιά καφέ χρώματος και φόραγε πλατιά παπούτσια και αυτά καφετιά. Μου φάνηκε σαν να ήταν ολάκερος ένα καφετί πακέτο του αντιρομαντισμού. Αντικρίζοντας τη μικρή του σκάλα, αφόρμητα κινήθηκα να πάω κοντά της, να τη χαιρετήσω. Με κοίταξε και εκείνη για πολύ λίγο, σαν να το περίμενε. Φορούσε ωραίο κόκκινο φόρεμα με άσπρες μαργαρίτες και φαλιούς γιακάδες που θέλω τώρα να τους παρομοιάσω με τις φτερούγες μεγάλου άσπρου πουλιού της θάλασσας. Είναι στην Παλαιστίνη που τους έκανε, Ιόρδανη. Ναι. Στα πόδια της ήταν κομψές γόβες, πολύ ψιλοκοπημένες, άσπρες, ολόασπρες. Τώρα που ξέρω κάτι από τον κόσμο, κάποτε αναρωτιέμαι ως προς τις δυνατότητες ευτυχίας ή ερωτικού πάθους που είχε η μικρή του σκάλα στη ζωή της. Χωρίς κανένα δεδομένο θα κάνω μια απλή εικασία ή πιθανότητες ευτυχία. Πρέπει να ήσαν τόσες όσες και της λυπής ανθρωπότητας. Υπολογίζω γύρω στο μηδέν. Όσο για το ερωτικό πάθος που μια στιγμή του μόνο μπορεί να φωταγωγήσει ολάκερη τη ζωή του καθενός μας, εδώ βαδίζουμε σε στερεότερο έδαφος. Ο Φρόιντ χαρτογράφησε την περιοχή με περισσή ακρίβεια. Μπορεί ο Μεσόκοπος Αράβης να αποδείχτηκε ένα και ένα, αν όχι για το μέγα πάθος, τουλάχιστον στο παιχνίδι το ερωτικό, το μέγιστο παιχνίδι επί της γης. Χάρη τη Θεία, εκείνη τη στιγμή πέρασαν γαζόζες και παγωτά. Με μεγάλη ταπείνωση ο μεσήλικας σύζυγος κέρασε την καλή του και τους δικούς της ό,τι ακριβώς επιθυμούσε η καρδιά. Η μικρή κοπέλα οπωσδήποτε έδινε μια εντύπωση μεγάλης αποφασιστικότητας. Μπορεί, ξέρω κι εγώ, περηφάνεια. Είχε ένα ύφος επαγγελματία στον οποίο μόλις ανάγγειλαν προβιβασμό στη δουλειά. Οι γονείς της είχαν πληρωθεί λίγα χρήματα. Τώρα τα μικρά αδερφάκια της θα τρέχονταν καλύτερα. Για λίγο χρόνο, έστω. Μπορεί να τους έπαιρναν καινούργια παππούς. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Και η ίδια ξεκόλλησε από τα σάπια λόγια της έσχατης φτώχεια. Μπερκέτ, μπερκιάτ. Σοφά ποιούντες, προτιμήσαμε τη δυο μας
η μικρή Τουρκάλα και εγώ να απαρνηθούμε κάθε σημείο γνωριμία εκεί στην πολυθόρυβη πλατεία του Αγίου Λαζάρου στην Δύρβη της Αγορά. Συνταρακτικό. Αριστούργημα. Συνταρακτικό. Πολλά ωραία, αριστούργημα.